Στη γραμμή μας είναι και ο κύριος Φετσιάλος. Είναι ο κύριος Γιώργος Φετσιάλος, διδάκτορ γενετιστής, μοριακός βιολόγος και πραγματογνώμων των ελληνικών δικαστικών αρχών σε θέματα ταυτοποίησης βιολογικού υλικού και ανάλυσης DNA. Θέλουμε τη γνώμη του για κάτι. Καλησπέρα κύριε Φετσιάλο. Καλησπέρα κύριε Λυγκή, καλησπέρα στην ομάδα και στους καλεσμένους σας. Μας έχετε βοηθήσει και στην υπόθεση του Μάριου, που υπήρξε αυτή η μεγάλη ανατροπή, ο κόσμος το θυμάται. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς, σαν γενετιστής, με την ιδιότητα που έχετε, τι θα αναζητούσατε σε έναν χώρο σαν αυτόν που βρέθηκε ο Βαγγέλης 40 μέρες μετά και με τις αλλοιώσεις που έχει υποστεί? Στη σκηνή ενός εγκλήματος υπάρχουν πάντα πολλά στοιχεία, τα οποία αν ανοιχνευτούν και ερμηνευτούν σωστά, έχουμε πολλές πιθανότητες να μάθουμε την αλήθεια. Πόσο μάλλον σήμερα, που διαθέτουμε σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία για να ανοιχνεύσουμε. Στην προκειμένη περίπτωση, στη δικιά μας την περίπτωση, έχουμε την πρώτη διάγνωση του ιατροδικαστή που μιλάει για αυτοκτονία, που σημαίνει δηλαδή ότι το παιδί έχασε μεγάλες ποσότητες αίματος. Αυτές οι ποσότητες αίματος θα πρέπει να έχουν αποτευτεί κάποιο μέρος τουλάχιστον αυτών, πάνω στα ρούχα του παιδιού και φυσικά και στην περιοχή γύρω από τη σωρό του. Επομένως, θα αναμέναμε να βρούμε, αναμένουμε φαντάζομαι να βρεθεί, αν όχι μεγάλες ποσότητες, τουλάχιστον ίχνη αίματος, τόσο πάνω στα ρούχα του, όσο και στην περιοχή γύρω από το πτώμα. Γνωρίζουμε πλέον ότι έχουμε τεχνικές που μας επιτρέπουν να ανοιχνεύσουμε ακόμα και πλημμένο αίμα, έτσι. Το νερό όμως που λίμναζε εκεί, δεν έχει αλλοιώσει τα στοιχεία, ρωτάει και ο κόσμος. Σίγουρα κάποια στοιχεία θα τα έχει αλλοιώσει. Γι' αυτό δεν λέω να βρούμε μεγάλες ποσότητες, μιλάω να βρούμε έστω κάποια ίχνη. Τα ρούχα είναι απορροφητικό υπόβαθρο. Στο μαχαίρι σίγουρα θα γίνει ανάλυση DNA. Στο μαχαίρι σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Εάν ανιχνευτούν ποσότητες DNA, σίγουρα θα είναι μεταγενέστερες, σίγουρα. Κατά πάσα πιθανότητα είναι και ξύλινη λαβή του, έτσι, είναι ξύλινη λαβή του. Ναι, αλλά όταν ακουμπάμε ένα μαχαίρι, αφήνουμε λίγη ποσότητα βιολογικού υλικού. Θα μου προκαλέσει μεγάλη εντύπωση μετά από 40 μέρες να έχουν παραμείνει ίχνη DNA από τότε. Για μένα, αν βρεθεί DNA πάνω στο μαχαίρι, θα είναι μεταγενέστερο της ημερομηνίας θανάτου του Βαγγέλη. Επίσης, έχουμε και τα νύχια που φαντάζομαι θα έχει γίνει έρευνα, τα νύχια του Βαγγέλη, που ίσως εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να έχει διατηρηθεί DNA με το οποίο πιθανόν, ατόμου με το οποίο πιθανόν να έχει έρθει σε επαφή πριν το θάνατό του. Ξέρω οι συνθήκες ότι έχει σίγουρα δεν είναι καλές. Ξέρω ότι έχει ληφθεί DNA από τα νύχια, ναι. Ναι, οι συνθήκες δεν είναι καταλληλότερες, είναι αντίξωες. Ωστόσο, όπως γνωρίζουμε, τα εργαλεία είναι ισχυρά πλέον που έχουμε στα χέρια μας. Και νομίζω ότι οι έρευνες αναμένουμε τα απορίσματα, αναμένουμε τα αποτελέσματα για να μπορούσουμε να βγάλουμε και. Και το μαχαίρι βρέθηκε στα αριστερά του, γιατί ήταν αριστερόχειρα, σε μια απόσταση περίπου στο 1-1,5 χιλιόμετρο. Είχε συρθεί όμως και από τα ζώα της περιοχής. Τέλος πάντων, είναι κάποιες εικόνες λοιπόν που συνθέτουν την όλη ιστορία, κάποιες λεπτομέρειες που συνθέτουν την όλη εικόνα. Άρα, εσείς δίνετε σημασία στην ανίχνευση αίματος και στο DNA, στο μαχαίρι που θα μπορούν να δώσουν πιο ξεκάθαρη. Εφόσον μιλάμε για αυτοκτονία. Συγγνώμη, 1,5 μέτρο περίπου. Μπερδεύτηκα. 1,5 περίπου μέτρο από το απόσταση του σώμα. Ναι, μπερδεύτηκα. Εφόσον μιλάμε για αυτοκτονία, έχουν χαθεί λίτρα αίματος. Μεγάλες ποσότητες τουλάχιστον αίματος. Άρα, κάπου πρέπει να βρεθούν όλες αυτές. Εάν είναι σε αυτό το σημείο. Άρα, αυτά θα κοίταζε λοιπόν ένας γενετιστής στο σημείο. Τα κοιτάζουν ήδη και στα κλιματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, έμπειρο αξιωματική. Οπότε αναμένονται και απαντήσεις και από τις τοξικολογικές και την ιστολογική για να συμπληρώσουν την εικόνα. Αυτή ακριβώς που έδωσε αρχικά η αστυνομία και ο ιατροδικαστής ότι πρόκειται για αυτοχειρία. Το λέω αυτό είναι και σαν απάντηση στον κόσμο που ρωτάει και σαν απάντηση και στα όποια ερωτήματα τίθενται και από την πλευρά των συγγενών και άλλων. Να είστε καλά, κύριε Φετσιάλο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.